τη αγνία στο ρόδων και τη Χίου το βλαστήμα. Την αγία μαρκέ ως φύλαξ εντολών του Χριστού, ρώσιν και κινδύνων απαλλαγήν, της προς αυτήν κραυγά, κραυγάζουν. δόξα το δε δοκότηση ισχύ. Δόξα το σε θαυμαστό σαν πί. δόξα το ενεργού τη 22η Δευτέρα του μηνός Ιουλίου, η Ιερά Μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος. Ο Χριστός κάποτε μιλώντας στους μαθητές Του, είπε ότι οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι οικιακοί αυτού, δηλαδή οι εχθροί των πιστών θα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του σπιτιού τους, γονείς, αδελφοί, συγγενείς κλπ. Τα λόγια του Κυρίου επαληθεύτηκαν και στη ζωή της Αγίας Μαρκέλας, όπως και στην ζωή και άλλων Αγίων, διότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Αγίας Μαρκέλας υπήρξε ο ίδιος ο πατέρας της. Η Αγία Μαρκέλα γεννήθηκε στην Χίο από γονεί πλούσιου και ευγενεί. Η μητέρα της ήταν χριστιανή, ενώ ο πατέρας της φανατικός ειδωλολάτρης. Γρήγορα όμως κοιμήθηκε η μητέρα της. Αλλά ο σπόρος της χριστιανικής πίστεως είχε ριζώσει καλά στην καρδιά της αγνής και νεαρής κόρης, γεγονός που έκανε την αρετή της Παρθενίας να στολίζει την ομορφιά της Μαρκέλας. Κάτι που το πρόσεξε ο πατέρας της και κινούμενος από τον διάβολο άρχισε μέσα του να καλλιεργεί εσχρούς λογισμούς για την μονάχρη κόρη του, ώσπου κάποια μέρα αδιάντροπα τους εξέθεσε στην Μαρκέλα. Σάστησε η αγνή Παρθένος, αντιστάθηκε και με λόγια απλά προσπάθησε να τον νουθετήσει, μα εκείνος, φανατικός ειδωλολάτρης, σκληρός και αδιάφορος, χωρίς φόβο Θεού, συνεχίζει να πιέζει την κόρη του με τις ανήθικες προτάσεις του, ώστε να ενδώσει και να έλθει στην επιθυμία του. Η Αγία Μαρκέλα, βλέποντας πως με τίποτα δεν κατορθώνει να αναχαιτήσει την εσχρή αυτή επιθυμία του πατέρα της, ταραγμένη από την ανεσχυντία του, κρυφά φεύγει από το πατρικό της σπίτι αλλά και από το χωριό της. Κατέφυγε στο βουνό και κρύφθηκε στους πυκνούς θάμνους, από που με δάκρυα παρακαλούσε τον Κύριο να μην την εγκαταλείψει στον φοβερό αυτό πειρασμό». Ο πατέρας της, διαπιστώνοντας την φυγή της Μαρκέλας, παραφρόνησε, δαιμονίστηκε από παράφορο και σατανικό έρωτα και άρχισε να την αναζητά παντού, προκειμένου να ικανοποιήσει την σφοδρή του αμαρτωλή επιθυμία. Ανυφόρησε και στο βαθύ το βουνό που ήταν κρυμμένη η Αγία Μαρκέλα. Μόλις τον είδε από μακριά, σαν ζαρκάδι άρχισε να τρέχει για να κρυφτεί. Κάποιος βοσκός, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε, του φανέρωσε ότι αντίκρισε μία νεαρή κόρη να τρέχει σε αυτό το βουνό. Του είπε «Έτρεχε ξυπόλιτη ανάμεσα στους θάμνους, αψηφώντας τα αγκάθια και τις πέτρες, έχοντας αναμαλιασμένα τα μαλλιά της, σχισμένα τα φορέματά της και διαρκώς το βλέμμα της υψωμένο προς τον ουρανό». Αυτά είπε ο βοσκός και ο πατέρας της, με περισσότερο παραλογισμό άρχισε να την αναζητά μέσα στους θάμνους, ώσπου την εντόπισε και με άγρια χαρά σαν τον κυνηγό που βρήκε το θύραμά του, πλησίασε τον θάμνο. Τα εχμηρά όμως αγκάθια τον εμπόδιζαν να μπει μέσα και να την αρπάξει. Τότε για να την εξαναγκάσει να βγει από τη σπηλιά, έβαλε φωτιά στον θάμνο. Η Αγία Μαρκέλα βγήκε από τη σπηλιά και τρέχοντας, κατέφυγε προς την θάλασσα. Ο πατέρας της την ακολούθησε. Μόλις έφτασε στην ακρογιαλιά, σκαρφάλωσε απεγνωσμένα στα βράχια, προκειμένου να σώσει την τιμή της παρθενίας της. Καθώς ο πατέρας της δεν μπορούσε να την φτάσει, της πέταξε από μακριά ένα τόξο που ένα βέλος την πέτυχε και την τραυμάτισε. Τώρα δεν μπορούσε να τρέχει όπως ήθελε, διότι ένιωθε τις δυνάμεις της να την εγκαταλείπουν. Με θέρμη προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο, τον ουράνιο νυμφίο της, να την βοηθήσει και να μην επιτρέψει στον ασεβή πατέρα της να ικανοποιήσει την εσχρή του επιθυμία. Και πράγματι, ο Κύριος άκουσε την ηκεσία της και μπροστά της σχίστηκε ένας βράχος και η Αγία Μαρκέλα μπήκε όλη μέσα μέχρι το στήθος. Ο πατέρας της γρήγορα έφτανε κοντά της και με άγριες φωνές επιχειρεί να την τραβήξει και να την βγάλει έξω χωρίς να τα καταφέρει. Βρίζοντας και απειλώντας έβγαλε το μαχαίρι του και χωρίς ήκτο απέκοψε τους μαστούς της κόρης του και τους πέταξε. Το αίμα της πετάγεται σαν πίδακας, χωρίς ωστόσο να λογικέψει τον φωνιά πατέρα της, που πάνω στην παραφροσύνη του αρπάζει την κόρη του από τα μαλλιά και της αποκόπτει και την κεφαλή την οποία πέταξε στη θάλασσα, από όπου ακτινοβολήθη ο φως. Έτσι η Παρθενομάρτις Μαρκέλα εισήλθε στην βασιλεία του νυμφίου της, από τον οποίο στεφανώθηκε εν δόξη και τιμή για τον αγώνα που διεξήγαγε υπέρ της σοφροσύνης και υπέρ της παρθενίας. Ο Χριστός τίμησε την Παρθενομάρτιρα Μαρκέλα και με το χάρισμα των θαυμάτων, έτσι από τον βράχο που μέσα του έκρυψε το σώμα της, αναβλύζει αγίασμα, το οποίο έχει την ιδιότητα να καλύπτει τα βότσαλα της ακτής με μία λεπτή κόκκινη μεμβράνη, που οι χιώτες την ονομάζουν Άγιο Αίμα. Οι προσκυνητές μαζεύουν αυτά τα βότσαλα, τα και το κοκκινοπό αυτό ξύσμα το φυλάνε με ευλάβεια και το χρησιμοποιούν στις όποιες ασθένειες. Στον τόπο αυτών του μαρτυρίου της Αγίας Μαρκέλης χτίστηκε ναός και έπειτα μοναστήρι, όπου στην μνήμη της στις 22 Ιουλίου σειραίουν πολλοί προσκυνητές. Άπειρα είναι τα θαύματα της Αγίας που φανερώνουν πόσο τίμησε ο Θεός την καλυπάρθενο νύμφη Του, η οποία, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, ως δώρο προσέφερε στο Χριστό όχι μόνο το αίμα της, αλλά και την παρθενική και αγνή ψυχή της